Η Between the Buried and Me είναι ένα progressive metal συγκρότημα. Το TV War αγαπάει το progressive metal. Οι Between the Buried and Me δεν παίζουν αυτό το παλαιϊκό prog, δεν μεγάλωσαν ακούγοντας δίσκους των Rush και των King Crimson επειδή τους βρήκαν στο δισκάδικο της γειτονιάς τους, αλλά επειδή τους βρήκαν στη δισκοθήκη των γονιών τους και το ανέμειξαν με extreme metal, με mathcore, δίνοντας στην έννοια του progressive πραγματικό νόημα. Οι Between the Buried and Me βέβαια δεν είναι κανένα νέο συγκρότημα. Υπάρχουν εδώ και 15 περίπου χρόνια και αυτές τις μέρες κυκλοφορούν το νέο τους δίσκο που λέγεται Automata One και ως ένα prog σχήμα που σέβεται τον εαυτό του και τιμά τις παραδόσεις. Το Automata One είναι ένα concept album και σύντομα μέσα στη χρονιά θα ακολουθήσει και το Automata 2, το οποίο και θα ολοκληρώσει το concept. Ποιους περίφερει άραγε, μου θυμίζει αυτή η σκέψη των δύο συμπληρωματικών δίσκων μέσα στην ίδια χρονιά. Το θέμα του Automata τώρα πραγματεύεται ένα πρωτότυπο θέμα, όπου σε μία μελλοντική κοινωνία τα όνειρα των ανθρώπων μπορούν να προβάλλονται σαν ταινία, σε κοινή θέα, πράγμα το οποίο και προφανώς απευχόμαστε, γιατί όπως είπε και ο ποιητής, όλα όσα βλέπουμε ή ό,τι φαινόμαστε, όνειρο είναι μέσα σε όνειρο. Οπότε, μπλέκουμε. Κατά τα άλλα, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, κύριες και κύριοι, στο TV War του Mad και του Metal Hammer. Τα Zero Gravity Studio είναι ο χώρος μας, το οποίο και ευχαριστούμε για την φιλοξενία. Το Remedy Live Stage και το musicmegastore.com είναι μαζί μας και από τους ονειρικούς Between the Buried and Me, ας επιστρέψουμε στην ομοί πραγματικότητα των Σάββατων και πίσω για να δούμε εδώ το όνειρο να γίνεται πραγματικότητα. Μόλις είδαμε λοιπόν τους Σάμπατον στο βίντεο που έκαναν πολύ πρόσφατα για το ομότιλο κομμάτι του τελευταίου τους άλμπουμ, Last Stand ονομάζεται αυτό, και με την βοήθεια των Σάμπατον και των πολεμικών τους Σιαχών θα έρθουμε αντιμέτωποι με το πεπρωμένο μας. Ξέρετε εδώ πέρα ο Γιάννης ο Καϊμακάμης όλη αυτή την ώρα. Γιάννη, καλά? Καλά, μάλλον. Πώς είναι το Pale Fire των Fage Warning, πώς το λες? Hellfire. Τίποτα δεν μπορεί να φυτρώσει στις στάχτες του πόθου. Συμφωνώ. Τι έγινε, Hellfire? Καλά, καλά. Καλά, καλά. Πώς είναι εδώ τα της επικαιρότητας? Μετά από... από το 96. Ναι, δηλαδή μετά από... θα εμφανιστούν Secret Reich. Θα δουν πάνε και καινούριο δίσκο. Μάλιστα. Κοίτα, στην αρχή λέω αδιάφορο θέμα, αλλά εντάξει, αγάπη. Παίζανε live όλα αυτά τα χρόνια. Δύσκολο θα μπορέσουν να ξανακάνουν κάτι τόσο grander, παιδί μου, όσο το ignore στο American Way, αλλά και καλά παιδιά είναι, δηλαδή πάμε, ναι. Άρα το περιμένουμε, το θέλουμε. Όχι πολύ, αλλά ναι. Όχι, καταλαβαίνεις, δηλαδή... Ωραία, ωραία. Ναι. Αν μιλήσουμε τώρα και για μια οικογένεια που πεινάει, ρε γαμώτο. Για πες. Είναι, δηλαδή, να ξεκινήσουμε έρανο, μα είναι γιατί έχουν πρόβλημα. Τι? Η οικογένεια Ozzy Osbourne και η εταιρεία... Όχι, φτωχός και η μοίρα του. Έλατε. Είναι, έχει πάει στο 39 της λίστας των πλουσιότερων στη Μεγάλη Βρετανία. Μιλάμε για το χρόνο τώρα 6-6,5 εκατομμύρια ευρώ, κάπου εκεί υπολογίζει. Λοιπόν, όπως είπαμε, πεινάει. Εντάξει. Κοίτα, εγώ νομίζω πως όλα αυτά τα μύθη, τα πλούτη και όλη αυτή η χλειδί προφανώς και είναι προϊόν του αρτίστικου τρόπου με τον οποίο ο Σάρων Όσμπορν εκμεταλλεύεται την καριέρα του συζύγου της όλα αυτά τα χρόνια και το οποίο κρίνοντάς το έτσι αμυγός επαγγελματικά το έχει κάνει τέλεια. Από την άλλη νομίζω πως ο Double O, ο Θεός και Πατέρας όλων μας ο Όζη, νομίζω ότι είναι υπεράνω όλων αυτών των πραγμάτων. Υπεράνω, δηλαδή τι σε Bentley, τι σε Volkswagen τον βάλεις, νομίζω πως... Ας το δούμε σε Volkswagen τι θα κάνει και μετά το λέμε αν υπεράνω, έτσι. Δεν ξέρω, εγώ νομίζω ότι όλα αυτά τα πράγματα, τα πεινά και τα καθημερινά και τα γήινα δεν τον ακουμπάνε. Βρίσκεται από πάνω και πετάει από πάνω μας. Αυτό ναι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Το πιστεύω αυτό. Αυτό τα άλλα είναι και για τη Σάρων και για τα παιδιά. Να είχαμε να λέγαμε, να είχαμε να πούμε. Ο ίδιος νομίζω ότι δεν έχει. Είναι υπεράνω. Πάντως δεν ξέρω αν άκουσες πόσο πηγαίνει για να έχεις ένα backstage πάσο στο Download Festival. Να δεις να έχεις meet and greet με τον Όζη, να είσαι πίσω στα παρασκήνια και αυτά, γιατί τιμές μιλάμε. Για πες, όχι, δεν είδα. Φτάνει μέχρι και 2.000 ευρώ. Από 700 μέχρι 2.000 ευρώ.
Ανάλογα στην εμπειρία. Είσαι στο ακριβό πακέτο, τι παίρνεις δηλαδή. Νομίζω είσαι πίσω, μπορείς να μιλήσεις μαζί του. Το βάζεις το ρόζι, να σου πει ένα είσαι εκεί, τον βλέπεις, μιλάτε. Στο άλλο απλά, νομίζω έχεις απλά να είσαι στο πλάι της κοινής. Αυτό είναι το νέο μοντέλο τώρα της business με τις συναυλίες και με όλα αυτά. Το κάνουν οι περισσότεροι. Αν συμφωνώ, δεν έχει σημασία, δεν μ' αρέσει καθόλου. Υπάρχει ένα συγκρότημα, το οποίο μέχρι τη στιγμή που μιλάμε αυτό το πράγμα δεν το έχει κάνει και δηλώνει απέναντι σε αυτή την τακτική, όπως το συγκρότημα αυτό δηλώνει απέναντι και στην λογική των εισιτηρίων με διαφορετικό κόστος και πρόσβαση σε σημεία, ξέρω, κοντά ή μακριά της σκηνής, και το συγκρότημα αυτό είναι η Iron Maiden. Γι' αυτό λέμε μόνο Maiden. Και ο King Diamond έχει πει ότι δεν το θέλει καθόλου αυτό και δεν πρόκειται να το κάνει. Το Meet and Greet. Ναι, και έχω δει μπροστά μου. Δεν έχει κάνει γιατί είναι μισάνθρωπος, γιατί δεν θέλει να δει κανέναν άνθρωπο για τίποτα άλλο. Μισό λεπτό. Ναι, για πες. Το πήρε προσωπικά τώρα. Πολλοί είναι μισάνθρωποι. Ναι. Αλλά θα το κάνουν αυτό, θα εκμεταλλευτούν. Σωστά. Αυτός μπορεί να φέρει κόσμο να έρθει να του δείχνει ο ίδιος προσωπικά πώς είναι η σκηνή, πώς είναι τα σκηνικά. Λέτε εδώ, ανεβείτε τη σκαλίτσα. Ναι, εδώ δεν το είμαι. Κάνει, το κάνει. Α. Το κάνει κανονικά. Χωρίς λεφτά, χωρίς τίποτα. Αυτό δεν το κάνει επιπληρωμή δηλαδή. Όχι ποτέ. Μάλιστα, σπουδαίως. Ελπίζω να μην αλλάξει αυτό γιατί και εγώ το εκτιμώ από όλοι όταν κάποιοι δεν. Κοίτα τώρα, αυτή είναι μια κατάσταση που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή και η Fetch Warning τώρα, του οποίου αγαπάμε και λατρεύουμε, στην τελευταία του αμερικάνικη περιοδία χρέωσαν Meet & Greet $50 οι πουκαράδες. Δηλαδή έχει αλλάξει το μοντέλο. Όχι, αλλάξει. Έχει αλλάξει το μοντέλο. Έχει αλλάξει. Okay, σε αυτά τα ποσά ξέρω ότι είναι και πάρα πολλά τα έξοδα μια μπάντα που κάνει tour. Και πολλές φορές δεν καλύπτεται και όλο αυτό το ποσό από την εταιρεία. Έχουν πολύ μεγάλο ποσό και από την τσέπη του πλέον οι μπάντες. Έτσι είναι. Τέλος πάντων, εντάξει. Καινούριος δίσκος, Monster Magnet. Αγαπητό συγκρότημα στην Ελλάδα, σε αυτή τη φάση νομίζω του στο νερό, ψυχεδελικού ροκ και τα λοιπά, μάστορες, πατέρες. Ο Dave Wyndorf είναι μια έτσι ωραίες μορφές του χώρου, έχει αδυνατήσει κιόλας γιατί είχε κάτι θεματάκια παλιότερα από παυσίπονα τα οποία του είχαν δημιουργήσει έτσι κάποια θέματα, όλα καλά. Έχει ωραίο τίτλο το, πώς το λένε? Mindfucker. Ουσίες κοινοπνεύματα, okay, δεν το κρύψαμε ποτέ. Και το κομμάτι που βγάλανε το μόνιμο, κοίταξε, εμένα μου άρεσε. Είναι δυνατό, λίγο κόκκου, λίγο μότοχετ, λίγο... Αγάπη μόνο και συμπάθεια για αυτή την πάντα. Ωραία. Η Motley Crue τώρα ξεκινάνε εντατικά γυρίσματα για ταινία. Θα το κάνουν τον Dirt επιτέλους ταινία. Ναι, το ξεκινάει τώρα μέσα στο Φεβρουάριο. Βασισμένο σε εκείνη την αυτοβιογραφία του 2001. Ναι. Θα είναι μέσα κλασικά το sex, drugs, rock and roll, δεν συμμαζεύεται τώρα τι γίνεται εκεί. Αλλά λέει, θα υπάρχουν και πράγματα που δεν μπορείτε να φανταστείτε, όπως πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα μπουρίτο και μια συσκευή τηλεφώνου. Ναι. Γελάς γιατί ξέρεις, για γιατί πες. Εγώ όπως δεν μπορείς να φανταστείς. Mm-hmm. Φαντάστηκες κάτι, καλά, μπορεί να πάει το μυαλό σε πολλά μέρη, αλλά εντάξει, θα έχει μέσα διάφορα. Κοίτα, το βιβλίο αυτό, το Dirt των Motley Crue, η βιογραφία τους, είναι ένα έπος. Είναι ένα αριστούργημα από την αρχή μέχρι το τέλος ακολασίας, παρακμής και rock and roll μυθολογίας. Είναι εκπληκτικό. Αυτοί, από ό,τι έχω καταλάβει, πάνε να κάνουν μια μεγάλη χολιγουδιανή παραγωγή τώρα με γνωστούς ηθοποιούς από διάφορες σειρές και από σύριαλ. Και πάρα πολύ φοβάμαι, δεν θα ήθελα καθόλου να συμβεί, αλλά το απέφχομαι, μην πέσουν στην παγίδα του political correctness. Που εκεί πέρα όλο αυτό το πράγμα. Πάει τελείως. Ναι. Πώς θα, δηλαδή να βάλουν λογοκρισία σε τόσα πράγματα. Μα δεν γίνεται. Ναι, δεν γίνεται. Θα χαθεί το μισό. Όχι, όχι, ελπίζω πως όχι. Δεν ξέρω αν το είδες πρόσφατα. Βάλανε σε κάποια νέα παιδιά, λέει, ξέρω εγώ, σημερινούς teenagers, να δουν πολύ επιτυχημένα σύριαλ της δεκαετίας του 90 και τους φάνηκαν προκλητικά και ναι, άκομψα. Όπως το Friends. Ναι. Είναι τα πιο. Τώρα δηλαδή, ελαφριά. Πού να βάλεις τους Motley Crue να περιοδεύουν μαζί με τον Ozzy το 86 και να είναι στο πίσω μέρος, ξέρω εγώ, και να σνιφάρουν μυρμήγκια, δηλαδή αυτά τα πράγματα που γίνανε τότε. Δεν ξέρω. Είναι λιγάκι η εποχή αυτή τη στιγμή που έχουν γίνει όλοι τόσο ευαίσθητοι και εύθυκτοι. Mm-hmm. Δεν ξέρω πόσο θα τραβήξει αυτό το πράγμα, αλλά δεν είναι σε καθόλου καλό. Δεν πάει καθόλου καλά προς τα εκεί. Όχι, όχι. Και είδα πρόσφατα μια γνωστή μου που φοράει ένα φοβερό τεσσέρ που έλεγε ελευθερία του λόγου είναι πιο σημαντική από τα αισθήματά σου. Α, ξέρει πολλά αυτή, να την εμπιστεύεσαι. Οκ. Okay. Λοιπόν, Κεντόρο. Mm-hmm. Τον Αύγουστο, καινούριο άλμπουμ.
Είναι ενθουσιασμός, χαμός. Εντάξει, μπράβο της, την αγαπάμε την Τόρο. Να κάνει και στη Γερμανία με τους φίλους της, κάνει καριέρα στην χώρα της, το συνεχίζει. Okay. Έχει ένα ωραίο και κομμάτι μέσα αφιερώμενο στο Λέμι που λέγεται Living Life to the Fullest. Φίλοι. Φίλοι. Okay. Πολύ συμπαθητική παρουσία, ρε παιδί μου. Τι θέλουμε δηλαδή να υπάρχει έτσι γύρω μας. Ωραία, αυτό. Ωραία. Πάω να δούμε βιντεάκι τότε. Δεν το λες και βιντεάκι. Βιντεάρα, βιντεάρα, γιατί είναι ακόμα πιο συμπαθητική παρουσία. Αδυναμία σου και του Γιάννη. Oceans of Slumber. Η Καϊμακάμι. Πάμε να δούμε το Banished Heart. Banished Heart, το μόνιμο τραγούδι από τη νέα τους δουλειά. 9 λεπτά μαγείας και ποίησης. Ωραία, τέλεια. Εδώ λοιπόν, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στο TV World του Μάρκο, του Metal Hammer, βεβαίως, βεβαίως. Βρισκόμαστε στο Control Room, το Zero Gravity Studio και έχει περάσει αρκετός καιρός από τότε που κυκλοφόρησε τούτο εδώ το άλμπουμ, το Αράχνη των Enemy of Reality και επιτέλους καταφέραμε να βρεθούμε με τα παιδιά σε τηλεπολεμικό περιβάλλον. Ο Στέλιος και η Ιλιάνα, κιθάρα και φωνή. Τι κάνετε, παιδιά, πώς είστε? Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Μια χαρά. Όλα καλά. Τα βγάλουμε και τα προσωπικά μας, δηλαδή. Όλα ανθυρά. Τι θέλεις να πεις, τι εννοείς? Όχι, όχι, εντάξει, βρεθήκαμε. Ναι. Βρεθήκαμε, εντάξει. Λοιπόν, 13-14 μήνες έχουν περάσει από τότε που κυκλοφόρησε η Αράχνη. Ποια από την απόκριση πώς πήγε τώρα που κλείνει ο κύκλος του σιγά σιγά, αν κλείνει? Πήγε πολύ καλά, πολύ καλύτερα για το Rejected. Εμείς δεν το περιμέναμε για τόσο καλά, αν και πιστεύαμε στη μουσική του πάρα πάρα πολύ. Έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει, δηλαδή ο δίσκος κινήθηκε ωραία. Ναι, πέρα από το να κάνεις καλή μουσική με καλή παραγωγή, φαντάζομαι πως οι φιλοδοξίες από ένα νέο άλμπουμ είναι να σου δώσουν και ένα παραπάνω βήμα δημοτικότητας, ανοίγματος προς τον κόσμο. Mm. Αυτό καταφέρατε, πως το επιτύχατε μέχρι τώρα με την Αράχνη? Ελπίζουμε, πιστεύουμε ότι το καταφέραμε και με το παραπάνω, όσο καλύτερα μπορούσε να πάει, πήγε. Μάλιστα. Είπα νωρίτερα ότι ενδεχομένως να κλείνει ο κύκλος του Αράχνη. Δεν έχετε ακόμα αρκετά show, είναι και η περιοδία με τους Therion, θα τα πούμε όλα αυτά σε λίγο. Αλλά γενικώς έχετε ξεκινήσει να σκέφτεστε επόμενο υλικό, επόμενο άλμπουμ? Φυσικά. Η αλήθεια είναι, θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής, όταν έχεις τον Στυλιανό στην πάντα, έχεις υλικό για 5 δισκούς. Μάλιστα. Μπορεί και 10. Βέβαια, υπάρχουν πάρα πολλές ιδέες. Ο Στέλιος γράφει και αρκετά. Δεν μας αγχώνει κάτι, απλά θέλουμε πάλι να κάνουμε ένα concept album, διότι είδαμε ότι αυτό άρεσε και άρεσε και σε εμάς τους ίδιους πάνω απ' όλα. Οπότε είμαστε λίγο έτσι σε διαδικασία να διαλέξουμε μύθο και βρίσκουμε πολλούς... Θα επιμείνετε στους αρχαιοελληνικούς μύθους? Το βασικό, να πω κάτι. Ναι. Δεν ξέρουμε, γιατί οι τρεις λέμε για αρχαιοελληνικό, ένας θέλει λίγο να το πάει προς Φινλανδία μεριά, θα δούμε. Αλλά το βασικό είναι ότι με το concept σου επιτρέπει, το concept μάλλον σε ένα δίσκο σου επιτρέπει να προβλέψεις πώς θες να κινηθούν τα κομμάτια, σε τι ύφος το καθένα. Έχει ένα συγκεκριμένο θέμα που πρέπει να αποτυπώσει. Ναι. Άλλο θα είναι πιο επιθετικό, άλλο θα είναι πιο ήπιο, αναλόγως, ώστε να περιγράψει την ιστορία σου καλύτερα. Και αυτό βοηθάει πάρα πάρα πολύ στη σύνθεση και στη δημιουργική διαδικασία. Στην εξέλιξη. Δηλαδή, και εγώ δεν μπορούσα να φανταστώ τον εαυτό μου να κάνω λαργισμούς και να τραγουδάω στα αρχαία ελληνικά. Και όμως το έκανα και λέω, πολύ ωραίο, λοιπόν πάμε και εκεί. Αν δεν είχα μια τέτοια ιστορία και να έπρεπε να την αποτυπώσω με κάθε αυτόν τον τρόπο, δεν θα έβρισκα αυτό το πράγμα για τον εαυτό μου. Μάλιστα. Παιδιά, πάμε να δούμε λίγο το συναυλιακό κομμάτι, το οποίο είναι πολύ ωραίο. Η περιοδία με τους Therion, το οποίο νομίζω πως είναι πολύ μεγάλο άνοιγμα για το συγκρότημα, παίζεται σε ένα κομμάτι της περιοδίας τους. Έτσι, πότε ναι, ακριβώς είναι αυτό? Ξεκινάει από 19 μέχρι 29 Μαρτίου. Οι χώρες που θα επισκεφτούμε με τους Therion θα είναι Εστονία, Λετωνία, Λιθουανία και μετά είναι νομίζω 2 Φινλανδίες και 3 Σουηδίες ή 3 Φινλανδίες και 2 Σουηδίες, δεν είμαι σίγουρος ακριβώς. Δεν θυμάμαι ακριβώς τις πόλεις στην κάθε χώρα. Αυτά θα είναι τα tour dates που θα κάνουμε με Therion μέχρι τα τέλη Μαρτίου. Πριν από αυτό όμως θα παίξουμε πρώτα εδώ στην Αθήνα. 23 Φεβρουαρίου μαζί με μια πολύ εξαιρετική μπάντα. Ναι. Που κινούνται και αυτοί έτσι σε συμφωνικό metal ήχο με γυναικεία οπερατικά φωνητικά, ίσως και λίγο clean, τους Fortis Ventus. Και ανυπομονούμε και να παίξουμε με τα παιδιά. Είναι υπέροχοι άνθρωποι και πάνω απ' όλα να δούμε και τη δυναμική της μπάντα στην Αθήνα, διότι έχουμε να εμφανιστούμε σε headlining show 3 χρόνια. Θέλω να επιμείνω λίγο σε αυτήν την περιοδία με τους Therion, γιατί ξέρεις, μοιάζει ιδανικό μια μπάντα συμφωνική, ρε παιδί μου, με τα γυναικεία, τα οπερατικά φωνητικά, να παίζει με τους πατέρες του
λεγόμενου συμφωνικού metal. Βέβαια, Ethereum στο τελευταίο του άλμπουμ, δεν ξέρω αν το ακούσατε, τα τραβήξαν τα πάντα στα άκρα, 3,5 ώρες άλμπουμ. Εγώ δεν το έχω ακούσει όλο το άλμπουμ, φυσικά και το έχω το άλμπουμ, διότι και η Κιάρα είναι φιλενάδα μου που βρίσκεται στο Ethereum. Αλλά είναι 3,5 ώρες και 3,5 ώρες πρέπει να το απολαύσεις αυτό το πράγμα, πρέπει να είσαι σε mood, σε διάθεση, αλλιώς δεν θα μπορείς να μπεις εκεί που θέλεις. Σωστό, σωστό. Τι θέλω να μου πείτε, τι περιμένετε να κερδίσετε από αυτή την περιοδία, ποιο είναι το όνειρο και πού σκοπεύετε πως θα φτάσετε μετά το τέλος αυτού του tour. Δηλαδή, παίζετε, ανοίγετε το tour αυτό, υπάρχουν άλλα δύο συγκροτήματα στο ενδιάμεσο και μετά βγαίνει ο headliner. Η ερώτηση είναι αν πιστεύετε ότι αξίζει τον κόπο, δηλαδή ο κόσμος που έρχεται να δει τους Ethereum θα ασχοληθεί με την μπάντα που θα ανοίξει. Ποια είναι η εμπειρία σας πάνω σε αυτό το πράγμα? Φυσικά και προσωπική μου άποψη, από το να κάθεσαι στον καναπέ σου και να μην κάνεις τίποτα και να βάζεις τον οποιονδήποτε να προσπαθεί να σου κλείσει live, να και απλώς να κάθεσαι κοινός. Φυσικά βγαίνεις εκεί έξω και 40 άτομα, 40 άτομα. Γιατί από πού και ως πού. Νομίζω ότι και η κουλτούρα στο εξωτερικό είναι διαφορετική. Δηλαδή η μεγαλύτερη πλειοψηφία του κόσμου, πηγαίνει από νωρίς τα live. Αυτό και παρακολουθεί. Αυτό ακριβώς ήταν το δεύτερο σκέλος της απάντησής μου. Και το κυριότερο απ' όλα, φυσικά και πάμε σε χώρες στις οποίες έχουμε δει ότι υπάρχει κάτι. Και δεν έχουμε ξαναπάει. Αλλά έτσι κινηθήκαμε. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα όλα αυτά τα βλέπεις γυρνώντας. Αλλά είναι μια πολύ μεγάλη εμπειρία. Η Enemy of Reality είναι μια live μπάντα και από τη στιγμή που θέλουμε να είμαστε live μπάντα δεν γίνεται ούτε να παίζουμε μόνο στην Ελλάδα, ούτε ξέρω κι εγώ τι, σε διάφορες χώρες που έχουμε ήδη ξαναπάει. Mm-hmm. Πρέπει να γίνει ένα επόμενο βήμα. Και όπως είπες, είναι οι πατέρες του στυλ αυτού, Ethereum. Το στυλ μας είναι αρκετά κοντά σε πολλά δισκογραφικά τους, ας πούμε, πονήματα. Ο κόσμος πιστεύω ότι αν τους αρέσουν οι Ethereum θα τους αρέσουμε κι εμείς. Και στα live πάντα κοιτάμε να δώσουμε το 110% ας πούμε, το εαυτό μας και τις απόδοσεις που μπορούμε να δώσουμε, ώστε να κερδίσουμε τον κόσμο. Γιατί αυτό είναι το στοίχημα. Οπότε εμείς απλά θα πάμε, θα παίξουμε όσο καλύτερα μπορούμε να παίξουμε κάθε μέρα και περιμένουμε όσο καλύτερα αποτελέσματα γίνεται. Δηλαδή, έστω και ένας άνθρωπος που θα σε δει να παραμείνει και να είναι οπαδός της μπάντας από εκείνο το σημείο και μετά, νομίζω ότι είναι κερδισμένο. Και αξίζει, όπου και να πρέπει να παίξεις. Έτσι είναι, ξεκάθαρα. Και μετά το τέλος αυτής της περιοδίας με τους Ethereum, ποιο είναι το επόμενο βήμα? Έχουμε Καλαμάτα και Πάτρα ως main support με τους Septic Flesh, φυσικά. Και Απρίλιο. Τον Απρίλιο. Και αργότερα έχουμε ανακοινωθεί σε ένα φεστιβάλ στην Ολλανδία, το οποίο έχει target group μόνο με female fronted bands. Το είπα εγώ πρώτη. Οκ, παιδιά, θέλω να μου πείτε για τον επόμενο δίσκο. Θέλω να μου πείτε, είπατε ότι σκέφτεστε, ότι υπάρχουν ιδέες, ότι υπάρχει η σκέψη του να γίνει concept, μπορεί να είναι ελληνικό, μπορεί να είναι φιλανδικό. Νομίζω ότι μια ελληνική μπάντα το ελληνικό το καταλαβαίνει καλύτερα, όχι τίποτα άλλο. Κάντε και φιλανδικό και ό,τι άλλο θέλετε. Γι' αυτό λέμε τρεις. Αυτό θα παίξω στο repeat πολλές φορές. Γι' αυτό, αυτή είναι μια δική μου αίσθηση, ότι το νιώθεις καλύτερα. Και εγώ αυτή την άποψη έχω, αλλά εντάξει, τώρα η αλήθεια είναι ότι αυτό το πράγμα, επειδή είναι μπάντα, δεν είναι ένα προσωπικό project, πρέπει όλα τα μέλη να είναι ευχάριστα για κάτι τέτοιο και να θέλουν όλη την ίδια κίνηση. Ακόμα και ένας να είναι λίγο ντεμή, εντάξει, πρέπει λίγο να το συζητήσεις το θέμα και να βρεις μια ενδιάμεση λύση. Σωστό, μουσικά θέλω να μου πείτε που θα πάει όμως. Μουσικά θα πάει στο ίδιο στυλ που ξεκινήσαμε, αλλά λίγο παραπέρα. Δηλαδή θα κοιτάξουμε να ενσωματώσουμε και κάποια άλλα στοιχεία που μας αρέσαν και σε αυτό το δίσκο, όπως παραδοσιακά στοιχεία από εδώ, από την Ελλάδα. Και ίσως και είναι και πολύ πιο παραδοσιακό από αυτό που έχουμε στο νου μας. Θα δούμε πώς θα βγει. Πρέπει να τελειώσουν οι ενορχιστρώσεις. Ξεκινάμε πάντα με τις δομές των κομμάτων, ξεκινάμε με τα riffs, αρμονίες και στην πορεία κοιτάμε πώς θα το ντύσουμε αυτό για να εκφράζει καλύτερα το κόνσεπτ το οποίο θέλουμε να υπηρετήσουμε, υποτίθεται, κάθε φορά. Δηλαδή και στο Ράχνη αυτό κάναμε. Μάλιστα. Οπότε για κυκλοφορία χοντρικά μιλάμε για μέσα στη χρονιά, οριακά. Νομίζω λίγο να προς τα τέλη και προς τα κανένα. Η εταιρεία θα βγάλει αυτό το πλάνο. Ό,τι μας πούνε, αναλόγως. Μάλιστα. Enemy of Reality, Enemies of Reality. Τα έχουμε πει και παλαιότερα, Ηλιάνα μου, ότι το όνομα αυτό το δανειστήκατε από το άλμπουμ των Nevermore. Για πες μου έτσι μια-δυο σκέψεις όταν άκουσες πως ο μεγάλος μας χαιρέτησε. Δεν είχα σκέψη. Αδειάζεις και απλώς πας στον καναπέ και ακούς όλο το βράδυ Nevermore. Mm-hmm. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Δεν μπορούσα να το πιστέψω, και ξέρεις γιατί δεν μπορούσα να το πιστέψω. Γιατί όταν είσαι οπαδός, μεγαλοποιείς τον άλλο. Αυτή είναι η αλήθεια.
βλέπεις διαφορετικά τα πράγματα. Και δεν μπορείς να διανοηθείς ότι ζω και βιώνω τον θάνατο ενός ανθρώπου ο οποίος ηλικιακά δεν έχει. Και είναι άσχημο, γιατί λες ότι εγώ περίμενα τώρα να ακούσω άλλη μουσική από αυτόν τον άνθρωπο. Μάλιστα. Και ερχόταν και στην Ελλάδα, ήξερες δηλαδή ότι είναι από τους καλλιτέχνες που θα έρθει στην Ελλάδα να τον δεις. Ωραία. Να το ανακεφαλαιώσουμε, παιδιά, λίγο όλο μαζί. Λοιπόν, η μπάντα βγαίνει σε μερικές μέρες την περιοδία με τους Therion. Πριν από την περιοδία αυτή είναι το show στο Temple, το οποίο είναι το, όχι το Σάββατο που μας έρχεται, το παραπάνω Σάββατο, 20... Παρασκευή. Παρασκευή, συγγνώμη. 23. Παρασκευή 23 του μήνα. Ιδέες για το νέο άλμπουμ υπάρχουν, αλλά από ό,τι έχω καταλάβει δεν έχουν μπει ακόμα σε τάξη. Στιχουργικά δεν έχουν αναλήξει ακόμα. Αρμονίες και μελωδίες υπάρχουν. Έχετε σκεφτεί και τίποτα guest που θέλετε ή κάτι τέτοιο, γιατί τους κυνηγάτε αυτούς? Θα εξαρτηθεί από το concept. Ναι. Δεν είπαμε και τους guest που βρίσκονται σε αυτό το album. Να τους πεις. Αλλά όντως εξαρτιούνται όλα από το concept. Mm-hmm. Δηλαδή θες κάποιον ο οποίος να ταιριάζει και σε αυτό που θες να πεις. Ναι. Σε αυτό το album, ας πούμε, η Κιάρα είχε συγκεκριμένο ρόλο από τους Therion. Η Κιάρα από τους Therion, ο Jeff Waters από τους Annihilator. Annihilator. Εγώ λέω Annihilator, ο Στέλιος λέει Annihilator. Τι έκανε τώρα. Εντάξει. Να ακούσουμε το Στέλιο. Ακούστε. Εντάξει. Είναι ο Φαμπίο Λεόνε, Ex Rhapsody of Fire, / Angra. Αυτή. Λοιπόν, τι θα δούμε, παιδιά? Ποιο θέλεις? Ας δούμε το Afraid No More. Από πού είναι το live που θα δούμε? Οι σκηνές είναι από το Metal Female Voices Fest, το τελευταίο που έγινε, το 2016 τον Οκτώβρη, όπου πρώτο παρουσιάσαμε το δίσκο μας. Αυτά. Λοιπόν, πόσα εισιτήρια να δώσουμε, όλο το μπλοκάκι? Εντάξει τώρα, όχι. Εντάξει, όχι όλο το μπλοκάκι. Να δώσουμε δύο. Ωραία, να δώσουμε δύο εισιτήρια, ναι. Λοιπόν, εδώ, το Enemy of Reality, πώς σου λένε τα παιδιά, Fortis Ventus. Ωραία, μπείτε στη σελίδα μας στο Facebook και θα δείτε τα τίκετα πώς για τα δύο εισιτήρια αυτά. Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Να είστε καλά και να τα ξαναπούμε σύντομα. Θέλω να παίξουμε αυτό το παιχνίδι με τους δίσκους σε κάποια φάση. Όποτε θέλεις. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να δούμε τους Enemy of Reality ζωντανά και επιστρέφουμε στην κανονική μας ροή. Viking, θεματολογία, αγαπημένη πολύ στο metal, από τους Bathory μέχρι τους Enslaved, τους Campfire μέχρι τους Tyr και τους Enciferum και φυσικά τους Unleashed και τους Amon Amarth. Όχι μόνο στη μουσική, γενικά ιστορίες των σκανδιναβών πολεμιστών γοήτευαν τον κόσμο με πρόσφατο αποκορύφωμα τη σειρά Vikings που έχει κάνει μεγάλο χαμό και έχει κολλήσει τόσους και τόσους. Εκεί λοιπόν, όπως και σε διάφορες άλλες σειρές και ταινίες, παρουσιάζονται ατρόμητες γυναίκες πολεμίστριες και δείχνουν ότι ο στρατός αποτελούταν και από τα δύο φύλλα. Αυτό μέχρι και πριν λίγους μήνες θεωρούταν φανταστικό σενάριο, με τους ιστορικούς να έχουν ενδείξεις για το ότι οι Vikings πολεμιστές ήταν αποκλειστικά άντρες. Αλλά τελικά πρόσφατα οι Σουηδοί επιστήμονες οδηγήθηκαν σε μια ανακάλυψη έκπληξη, όταν είδαν ότι το σώμα ενός Viking πολεμιστή που θεωρούταν για πολύ καιρό ότι άνοικε σε άντρα, είναι στην πραγματικότητα γυναίκα. Συγκεκριμένα, μια ομάδα ερευνητών από το Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης πραγματοποίησε ανάλυση DNA του σκελετού και επιβεβαίωσε ότι άνοικε σε γυναίκα. Ο σκελετός του 10ου αιώνα είναι ο πρώτος επιβεβαιωμένος θηλυκός υψηλόβαθμος πολεμιστής Viking. Οι επιστήμονες είχαν από καιρό υποθέσει ότι ο σκελετός ήταν άντρας, κυρίως λόγω των αντικειμένων που υποδήλωναν κοινωνική θέση και είχαν θαυτεί δίπλα της. Είχαν βρει δηλαδή στον τάφο ένα σπαθί, ένα τσεκούρι, ένα δόρυ, διαδρυτικά βέλη πανοπλίας, ένα μαχαίρι μάχης, δύο ασπίδες και δύο άλογα, υποδηλώνοντας την ιδιότητα του θαμμένου ατόμου ως επαγγελματία πολεμιστή. Ένα σύνολο πραγμάτων δηλαδή, που υποδηλώνει γνώση της τακτικής και της στρατηγικής από τον λόγο άτομο και το ρόλο του ανώτερου αξιωματούχου. Γι' αυτό είχαν αποκλείσει ότι ο σκελετός μπορεί να ανήκει σε γυναίκα μέχρι που τους διέψευσε το τεστ DNA. Τα τελευταία αυτά ευρήματα παρέχουν μια νέα κατανόηση του πολιτισμού των Vikings και των κοινωνικών τους κανόνων, και το ότι ο τάφος ανήκει σε μια υψηλού κοινωνικού και στρατιωτικού στάτους γυναίκα δείχνει ότι οι γυναίκες είχαν ισότιμη συνεισφορά στη μάχη στην ανδροκρατούμενη κοινωνία των Vikings. Πρώτα ήρθε η ανακοίνωση βόμβα από τον Tom Angel Reaper, φωνή και μπάσο των γερμανών θρασαίων θρύλων Sodom,
ότι σταματάει τη συνεργασία του με τον επί 8 χρόνια drummer Marcus Freiwald και τον για πάνω από 20 χρόνια κιθαρίστα Μπέρνεμαν, και γι' αυτό αναζητάει νέο αίμα και άτομα που έχουν όρεξη και πάθος για το επόμενο βήμα των Sodom. Και μετά μας παρουσιάζει και το καινούριο του line-up με τον Husky, γνωστό από Asphyx στα τύμπανα, τον York Segard στη μία κιθάρα και τον Frank Blackfire στην άλλη, ο οποίος ήταν και κιθαρίστας του συγκροτήματος από το 87 στο 89 και στους δίσκαρους που βγήκαν τότε, δηλαδή το Persecution Mania και Agent Orange. Το ότι πλέον θα είναι δύο κιθαρίστες αντί για ένας ανοίγει νέους δρόμους για την μπάντα, λέει ο θείος Tom, και θα μπορούν πλέον να παίξουν live κομμάτια που δεν γινόταν στο παρελθόν. Τι να πούμε κι εμείς για τον Αγγέλο Σφάχτη, τον Αγγέλο Θεριστή. Σεβασμός μόνο που τόσα χρόνια συνεχίζει ακούραστος, ακάθεκτος και δεν πτωείται από τις εσωτερικές διαφορές στο γκρουπ, αλλά καταφέρνει να βρει άτομα με παρόμοια λύσα για να συνεχίσει το θηρίο που λέγεται Sodom. 18 Μαΐου. Σημειώνουμε την ημερομηνία γιατί τότε οι Σουηδοί Ντεθάδες at the Gates θα κυκλοφορήσουν τη νέα τους δουλειά που λέγεται To Drink From The Night Itself. Με παραγωγό τον Russ Russell, γνωστό από Napalm Death, The Haunted, Dim Borgir κτλ, που εκμεύει πάντα το 100% της απόδοσης, είναι έτοιμοι να παραδώσουν ένα άλμπουμ που λυσάει, όπως λένε οι ίδιοι. Για άλλη μια φορά θα είναι θεματικός δίσκος και σιγά σιγά θα μας αποκαλύψουν περί τίνος πρόκειται. Και μετά τον πάνικο που έσπηραν με τα live του Creator, ωραία δεν ήταν, παιδιά, καλά δεν περάσαμε. Είμαστε ακόμα σε στερητικό σύνδρομο μετά από τόσες λαϊβάρες μαζεμένες μέσα σε λίγες μέρες. Αλλά τέλος πάντων, οι Γερμανοί thrash βετεράνοι ανακοίνωσαν ότι σε καμιά εβδομάδα θα επανακυκλοφορήσουν 4 από τα κλασικά επί εποχής 90s άλμπουμ τους, το Coma of Souls, Renewal, Cause for Conflict και Outcast. Remastered όλα από τον Andy Pierce, γνωστό από Black Sabbath, Motorhead, Anthrax, Voivod κτλ. Και μα κυκλοφόρητα μέχρι τώρα live κομμάτια από εμφανίσεις τους το 90 και το 98. Διπλά CD, διπλά και τριπλά χρωματιστά βινήλια. Άντε πάλι να μπαίνουμε σε έξοδα γιατί κάτι τέτοια μας αρέσουν σαν συλλογές. Είμαστε σάκερ για κάτι τέτοια, όπως θα έλεγε και η βροντερή φωνή του Θεού. Και για το κλείσιμο έχουμε τους Ιρλανδούς Primordial με το νέο άλμπουμ που θα βγει 30 Μαρτίου και λέγεται Exile Amongst the Ruins. Το βίντεο που θα δούμε είναι για το κομμάτι Stolen Years. Και μαζί έχουμε και τους Ούγγρους Ectomorph, όπου αυτοί σε λίγες μέρες κυκλοφορούν τη νέα τους δουλειά με τίτλο Fury και ετοίμασαν βίντεο για το κομμάτι που ανοίγει το δίσκο και λέγεται The Prophet of Doom. Πάμε να κοπανηθούμε σε κέλτικους ρυθμούς που μετά θα μετατραπούν σε groove thrash και πάλι εδώ με τα νέα από τον κάτω κόσμο την ερχόμενη εβδομάδα. Οι Queensrÿche λοιπόν μας έβαλαν στο τρίτο και τελευταίο 30 λεπτό του σημερινού TV War, φίλες και φίλοι. Κυρίες και κύριοι, το Eyes of a Stranger είναι ο δραματικός επίλογος του Operation Mindcrime, του τρίτου full length των Queensrÿche, το οποίο κυκλοφόρησε το 1988, πριν από 30 χρόνια, και όχι άδικα, θεωρείται ως το πληρέστερο concept θεματικό άλμπουμ στην ιστορία αυτής της μουσικής. Είναι το δράμα του τοξικομανή, του Νίκη, ο οποίος απογοητευμένος από την πραγματικότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες εκείνη την εποχή. Οι Ράιχ βρίσκουν την ευκαιρία να κάνουν και μια κριτική στο τότε των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Νίκη λοιπόν γίνεται μέλος μιας μυστικής κοινότητας, στην οποία και ηγείται ο Dr. X, ο οποίος και καταφέρνει να ελέγξει με κάποιο τρόπο το μυαλό του Νίκη, κάνοντάς τον υποχείριό του. Δεν είναι βέβαια μόνο το concept, είναι και η μουσική που έγραψε τότε ο Jeff Tate μαζί με τον Chris DeGarmo, που κάνουν το Operation Mindcrime ένα τόσο σπουδαίο άλμπουμ, και στο τρέχον τεύχος του Metal Hammer, αυτό στο οποίο βλέπετε τον Zakk Wylde και την παρέα του στην μία όψη και τον Jim Acko, τον αναρχαυτόφωτο, στην άλλη. Ο Jeff Tate λοιπόν στο τρέχον τεύχος του Metal Hammer μιλά αποκλειστικά στο θηρίο αυτό της δημοσιογραφίας της μουσικής των Πάνο Καλεπανάγο για την δημιουργία του Operation Mindcrime, που τον όθησε ώστε να σκεφτεί το κόνσεπτ αυτό, και στη συνέχεια πως όλες αυτές οι ιδέες πήραν σάρκα και οστά. Η Queensrÿche και ένα σήμα που έρχεται από την βορειοδυτική γωνία των Ηνωμένων Πολιτειών, από την πολιτεία της Ουάσιγκτον και την πόλη του Σιάτλ συγκεκριμένα, όπου το Σιάτλ, όπως πολύ καλά ξέρετε, είναι μια μουσική μητρόπολη η οποία έχει βγάλει πάρα πολλά συγκροτήματα. Και στη συνέχεια εδώ πέρα αυτό προσπαθούμε να αναλύσουμε. Seattle Rock City, Here Comes the Rain Again λέγεται ο
το αφιέρωμα αυτό και πιάνουμε από τον Jimi Hendrix της Heart και τους Nirvana και μπαίνουμε μέσα στον μουσικό Heart του Seattle. Από τη μία είναι η metal σχολή της πόλης, από την άλλη είναι η grunge σχολή της πόλης, από τους Queensrÿche και τους Q5, στους Pearl Jam και του Alice in Chains και από τους Culprit και τους Mentors, τους Fifth Angel και τους Wolves in the Throne Room, στους Temple of the Dog και τους Screaming Trees. Νομίζω πως είναι ένα καλό αφιέρωμα αυτό που δείχνει το τι συνέβη εκείνα τα χρόνια στην βροχερή αυτή πόλη του Seattle και κατά τα άλλα πόσο του μήνα είναι σήμερα, 11 του Φλεβάρι, μερικές μέρες που είναι λίγες εβδομάδες μέχρι να ακούσουμε επιτέλους ολόκληρο το νέο άλμπουμ των Judas Priest. Fire Power, αρχές του Μάρτη κυκλοφορεί αυτό. Εμείς πάμε να δούμε το βίντεο για το Lightning Strike και επανερχόμαστε με το σημερινό Visions from the Underground, όπου έχουμε μια φοβερή ντουμιά και πολύ μεγάλο φινάλε αργότερα. Δεν φεύγει κανείς. Από το Richmond της Virginia έρχεται το συγκρότημα που θα δούμε στο σημερινό Visions from the Underground, ένα συγκρότημα που υπάρχει εδώ και 10 χρόνια και έχουν καταφέρει να κάνουν ένα σχετικό buzz στους κύκλους του ψυχεδελικού doom metal. Λέγονται Wind Hunt, 3 studio album έχουν μέχρι στιγμής, όπως και ορισμένα split είναι, ξέρετε, από τα συγκροτήματα που παίζουν στο Roadburn Festival στην Ολλανδία, πράγμα που για κάποιους σημαίνει πως μιλάμε για εξορισμού ένα καλό συγκρότημα. Τι θα ήταν το rock, το heavy metal χωρίς τα κολλήματά του, πείτε μου, και ναι, πόσο δίκιο έχετε. Ένα split με τους Satan Satyr κυκλοφορούν οι Windhand αυτές τις μέρες. Τα splatter βινίλια της έκδοσης έχουν ήδη γίνει sold out, οπότε τρέξτε να προλάβετε. Πάμε να τους δούμε και πίσω για φινάλε με το σβήσιμο του κλασικού heavy metal clip για αυτή την εβδομάδα. Πάμε. Αυτή λοιπόν ήταν και η Wind Hunt στο Visions from the Underground αυτή τη εβδομάδα. Ψυχεδελικό στο νερό. Doom έχουν και ένα live album στο Roadburn Festival για το οποίο μιλήσαμε λίγο νωρίτερα και πάμε σιγά σιγά για το φινάλε, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ ειλικρινά που μείνατε μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα. Ανανεώνουμε για λίγο μετά τα μεσάνυχτα της επόμενης Κυριακής, όπου μέχρι τότε οι επιλογές είναι πάρα πολλές. Τίποτα όμως δεν μπορεί να συγκριθεί με την ανάγνωση του τρέχοντος τεύχους του Metal Hammer και με την ακρόαση δίσκων όπως το... Γιάννη? Το Μελίσσα, μήπως. Καλώς, το Μελίσσα. Hellfire? Age of Nero, Satyricon. Πω. Γιάννη? Satyricon, Diabolical Now. Μάλιστα. Υπάρχει λοιπόν πάντα και το Don't Break the Oath των Merciful Fate. Επιλογός με Metallica. Γεια σας!